Συνεχίζεται ανίοτε. Η αλήθεια είναι ότι ξεπέρασε τις προσδοκίες μας, γιατί ξέρουμε ότι σήμερα ο Έλληνας υπολογίζει και το καύσιμο για να έρθει από τον πύργο Ηλίας, από την Κόλυντο, από την Πάρο, από την Αλεξανδρούπολη, πόσο μάλλον από τη Σερβία, την Κροατία και την Ιταλία που έχουμε 10 αποστολές από συλλόγους. Είναι ένας καταπληκτικός χώρος. Οι Γρεβελιώτες έχουν εκφράσει τον ενθουσιασμό τους ακόμα την προηγούμενη εβδομάδα που στείναμε την γιορτή, γιατί ο χώρος πλέον έχει γίνει λειτουργικός. Έχει γεμίσει από νεαρά ζευγάρια με τα καρότσια με τα παιδάκια τους, από ηλικιωμένους που έπρεπε να ξεκουραστούν. Έχει προσθεθεί και μανιταροβρύση με τρεχούμενο κρύο νερό. Και νομίζω ότι είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία να δούμε εμείς εδώ οι Γρεβελιώτες ότι αυτός ο χώρος έχει δυνατότητες να φιλοξενήσει πλήθος εκδηλώσεων. Δόξα τω Θεώ, είμαστε τυχεροί, έχουμε δραστήριο συλλόγους στην πόλη μας, δεν χρειάζεται να τους αναφέρω, τους ξέρω όλοι, που οργανώνουν όχι μόνο τοπικές, περιφερειακές και πανελλήνες, αλλά και πανευρωπαϊκές και παγκόσμιες εκδηλώσεις. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι ο χώρος με τις υποδομές που έχει τώρα και με την προοπτική βελτίωση θα είναι ένας υποδειγματικός χώρος που δεν είναι ούτε έξω ούτε μέσα από την πόλη, είναι στο μετέπειο και έχει πολλά πλεονεκτήματα. Σαν αρχοντάς βραμάνα μάν θα κατεβεί σαν λύκο. Τα βαρύ χρώμα και ζωή βραμάνα μάν της μοναξιάς ο κήπον. Τα μελισσάκια θα γυρνούν βραμάνα μάν γύρω απ' τις πολυθρόνες. Το νερό το κρυσταλλό, βραμάνα μάν, θα λέει απ' τις οθόνες. Και το νερό το κρυσταλλό, βραμάνα μάν, θα λέει απ' τις οθόνες. Σου ρωτούν για σύ.
πες πως δεν τους είδες. Ωραίος! Στον ομό των Γρεβενών. Είναι μια πολύ καλή παράδοση που κάνουμε πολλά χρόνια και τη συνεχίζουμε πολύ δυνατά. Τα παιδιά έχουν δώσει, θα έλεγα, την ψυχή τους για αυτόν τον αγώνα που προσφέρουν τόσα χρόνια, πολύ σε δύσκολους και καιρούς, πολύ δύσκολους καιρούς. Βλέπω ότι ο κόσμος έχει ταυτοποιηθεί και δίνει μια καλή συμμετοχή, ώστε τα Γρεβενά θα αναδείξουν το προϊόν που είναι το μόνο που μπορούμε να πούμε για το γνώ των Γρεβενών σαν κατεβέν. Αυτό θα μπορούσα να πω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι έχει κάνει και ο κόσμος εδώ αυτή τη στιγμή και εμείς σαν φίλοι του Μανιταριού. Ευχαριστώ πολύ. Και εσύ!